τα όσα είπε ο προλαλής σας, τα οποία ήταν μεστά από αντικομμουνισμό, όπως επίσης και για τον περιβόητο αντιπερισπασμό που επιδιώκουμε με τη συζητούμενη σήμερα πρότασή μας, γιατί βασίζεται σε εντελώς μυθεύματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και θα εξηγήσω γιατί. Είναι κοινή παραδοχή της ελληνικής κοινωνίας ότι η διαφθορά κρατικών δομών και προσώπων στη χώρα μας είχε λάβει τεράστιες διαστάσεις πριν την ανάληψη της διακυβέρνησής της από τους ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ. Η διαφθορά, δε, αποτελεί μία από τις βασικότερες αιτίες της χρεοκοπίας της χώρας μας, αφού τεράστια χρηματικά ποσά που προήλθαν από τον κόπο και τον ιδρώτα του ελληνικού λαού λαϊλατήθηκαν κυριολεκτικά, γιατί αντί να διατεθούν για μια πραγματική ανάπτυξη και προμήθεια αξιόπιστων και αξιόμαχων οπλικών συστημάτων, διατέθηκαν για τον παράνομο και σκανδαλώδη πλουτισμό προσώπων και μάλιστα πολιτικών τέτοιων. Τα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας αποτελούσαν ανέκαθεν πηγή κινδύνων για διαφθορά κρατικών δομών και πολιτικών προσώπων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συζητούμενη σήμερα πρότασή μας για σύσταση της Ειδικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, της Προανακριτικής Επιτροπής δηλαδή, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για 6 συναφείς μεταξύ τους ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή και αφορούν όλες συμβάσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας μας κατά την περίοδο 2001 έως 2004. Κατά την περίοδο δηλαδή που ήταν Υπουργός Άμυνας ο κύριος Γιάννος Παπαντονίου, για τον οποίο προκύπτει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για τέλεξη πράξεων κακουργηματικής απιστίας, από τις οποίες προκλήθηκε μεγάλη οικονομική ζημία του ελληνικού δημοσίου. Υπολογίζεται, δε, ότι η ζημία αυτή ανέρχεται σε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια. Σε μία μάλιστα από τις υποθέσεις αυτές, σύμφωνα με τη σχετική ποινική δικογραφία, υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση επιπρόσθετα και του εγκλήματος της νοημοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το ζήτημα των εξοπλιστικών προγραμμάτων της χώρας μας και της τεράστιας διαφθοράς επευκαιρία αυτών έχει απασχολήσει έντονα την κοινή γνώμη και τον πολιτικό χώρο της χώρας μας και στο παρελθόν. Είναι, δε, διάχυτη η αίσθηση της συγκάλυψης των ευθυνών πολιτικών προσώπων και τη συνεπή αυτής τρώσης της αξιοπιστίας του πολιτικού συστήματος. Το κόμμα μας αποκοινούμε τους ΑΝΕΛ διόλων των βουλευτών των κοινοβουλευτικών τους ομάδων, κάνοντας πράξη τη δέσμευσή τους για εξέταση όλων των υποθέσεων διαφθοράς που οδήγησαν τη χώρα μας σε χρεοκοπία, κατέθεσαν τη συζητούμενη σήμερα πρόταση, υλοποιώντας ουσιαστικά την εντολή απέτηση της κοινωνίας για δικαιοσύνη, διαφάνεια και απόδοση ποινικών ευθυνών σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτικών προσώπων, που βούτυξαν το δάχτυλό τους στο μέλι και συνετέλεσαν τα μέγιστα στη χρεοκοπία της χώρας μας. Βέβαια, η απόδοση των ποινικών ευθυνών στον εν λόγω πολιτικό πρόσωπο σκιάζεται βαρύτατα από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το άρθρο 86 παράγραφος 3 του Συντάγματος δηλαδή και το νόμο περί ευθύνησης υπουργών, αφού με βάση αυτό έχει εξαλειφθεί το αξιόπινο λόγο παραγραφής του εγκλήματος της κακουργηματικής απιστίας που τυχόν έχει διαπράξει ο κύριος Παπαντονίου. Για το υφιστάμενο όμως θεσμικό πλαίσιο, το οποίο ουσιαστικά οδηγεί στην ατιμωρησία των πολιτικών προσώπων που με πράξεις και παραλήψεις τους κατά την ενάσχυση των καθηκόντων τους προκάλεσαν τεράστια ζημία στο ελληνικό δημόσιο, φέρουν τεράστια ευθύνη τα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα μας πριν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δίκαια, δε, έχει συγκεντρώσει τα επικριτικά σχόλια εξαιτίας της ιδιαίτερης μεταχείρισης που επιφυλάσσει στη συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών, τόσο από τον νομικό κόσμο όσο και από την κοινωνία. Για το λόγο αυτό, είναι επίκυρη όσο ποτέ άλλοτε η πρόταση του κόμματός μας για αλλαγή του παραπάνω θεσμικού πλαισίου με την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος,
προς την κατεύθυνση της εκδίκασης των υποθέσεων αυτών από την τακτική ποινική δικαιοσύνη. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε επίταση ότι το έργο της Προανακριτικής Επιτροπής δεν θα είναι χωρίς αντικείμενο, αφού για το εν λόγω πολιτικό πρόσωπο υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει διαπράξει και το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική ενέργεια με περισσότερους τρόπους, όπως περιγράφονται στις σχετικές διατάξεις του σχετικού νόμου, οι οποίες και πρέπει να διερευνηθούν. Τη βάση δε για την ύπαρξη των παραπάνω ενδείξεων και την ενδελεχή διερεύνησή τους αποτελούν και τα εξής περιστατικά. Το γεγονός ότι είναι γραμμένοι σε λίστες καταθετών τράπεζας εξωτερικού συγγενικού του πρόσωπου με χρηματικό ποσό μεγάλο, 1,3 εκατομμύρια ευρώ, και ότι ο ίδιος ο Υπουργός έχει καταδικαστεί για ψευδή δήλωση υπόθερη έσχησης για το έτος 2009 με αμετάκλητη απόφαση. Τελειώνοντας, είναι αναγκαίο να τονίσω και τα εξής και αφορούν και τους νομικούς της Βουλής. Πρώτον, το έγκλημα του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, που είναι κακούργημα, είναι διαρκές. Δηλαδή, η τέλεσή του συνεχίζεται και συνεπώς δεν τίθεται θέμα παραγραφής πριν από τη λήξη της διάρκειάς του. Και δύο, υφίσταται πραγματική ισορροή μεταξύ του προγενέστερου βασικού εγκλήματος, που τυχόν διέπραξε ο πρώην Υπουργός, της απιστίας δηλαδή, και από το οποίο είχε ενδεχομένως όφελος, και του μεταγενέστερου εγκλήματος του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, που τυχόν διέπραξε ο ίδιος, με την έννοια της νομιμοποίησης του παραπάνω ωφέλους από την απιστία. Κύριε συνάδελφοι, καλείστε όλοι, όλων των πτερήγων, να ψηφίσετε την πρότασή μας χωρίς μεμψημυρία και χωρίς εσείς με τα όσα λέτε να προσανατολίζετε το σκοπό για τον οποίο πράγματι καταθέσαμε την πρότασή μας αυτή. Ευχαριστώ.